Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε νέα από τον καιρό. Θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη, το πρώτο κύμα ζέστης με 37. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Γιώργο Παπακοστόπουλο, γνωστό μετεωρολόγο από το site. Σημεωτεο.gr. Σας ακούμε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους φίλους του τηλεθεατές. Το πρώτο αξιόλογο κύμα ζέστης της φετινής χρονιάς βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Ήδη η θερμοκρασία έχει σημειώσει αισθητή άνοδο και σε κάποιες περιοχές της χώρας και σήμερα ξεπερνάει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες περιμένουμε περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, με το κύμα ζέστης να κορυφώνεται από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, οπότε και τοπικά η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 37 με 38 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές της χώρας θα ξεπεράσει τους 30 με 32 βαθμούς της χώρας. Αξίζει να σημειωθεί βέβαια ότι στις παραθαλάσσιες περιοχές η θερμοκρασία θα είναι πολύ χαμηλότερη, οπότε την ώρα που στα πιο υψηλά τμήματα θα ξεπερνάει τους 35 βαθμούς Κελσίου κοντά στη θάλασσα. Η θαλάσσια αύρα θα δροσίζει την περιοχή, οπότε και η θερμοκρασία θα είναι κοντά στους 30 βαθμούς. Για μπάνιο μπορεί να πάει ο κόσμος ή θα παγώσει? Μπορεί να πάει, αλλά είναι ακόμα δροστερές και κρυστάλλινες, αλλά νομίζω ότι θα είναι και ό,τι πιο αναζωογονητικό υπάρχει. Για να κάνουμε μπότοξ. Δηλαδή για μπότοξ πας εκεί να γίνει τσίτα το δέρμα στο τοπαγάκι που φέρνει η θάλασσα. Ένα τέτοιο πράγμα μας είπε. Προσέχετε κύριε Παπακοστόπουλο, γιατί θα πάει ο κόσμος να κάνει μπάνιο και βγει με κανένα πλευρίτη. Εδώ αξίζει να σημειώσω ότι αυτή την εποχή, επειδή η θερμοκρασία αρχίζει να ανεβαίνει, ο ήλιος είναι πολύ καυτός, ενώ η θάλασσα είναι πολύ ψυχρή, η διαφορά φαίνεται έντονη. Δηλαδή η θερμοκρασία της θάλασσας είναι κοντά στους 20 βαθμούς, έξω έχουμε υψηλότερες θερμοκρασίες. Τώρα δύο πράγματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτον, παρά τη ζέστη, σε κάποιες υπηρετικές περιοχές της χώρας και κυρίως στα ορεινά της Βόρειας Ελλάδας έχουμε τοπικές βροχές και καταιγίδες τα απογεύματα, υπομορφή μπουρινιού. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά από την Κυριακή είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια απότομη μεταβολή στον καιρό με βροχές, καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας και επαναφορά της θερμοκρασίας κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα. Κύριε Παπακοστόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ.